Το ξέρετε όλοι ότι η NASA έχει βάλει σαν στόχο πρώτα απ' όλα να κάνει ένα πρώτο βήμα στη Σελήνη και στη συνέχεια να περάσει στον Άρη. Αυτό το ξέρουμε το σκεπτικό, είναι σημαντικό, είναι στρατηγικής σημασίας. Απλώς πρέπει να καταλάβουμε ότι στο ενδιάμεσο υπάρχει και το εμπορικό πλαίσιο και αυτό είναι το φανταστικό αυτής της έρευνας στο διάστημα. Γιατί τώρα αυτό που έγινε, είχαμε μια προσελήνωση από ένα διαστημόπλαιο το οποίο δεν παρήγει NASA, αλλά είναι ουσιαστικά μια εμπορική εταιρεία, το Intuitive Machines, η οποία δημιούργησε αυτό το διαστημόπλαιο που ονόμασε Οδυσσέα. Και αυτό έχει την σημασία του γιατί δεν ήταν υποχρεωμένη η Αμερικανική εταιρεία να επιλέξει ένα ελληνικό όνομα, μάλιστα του έχει βάλει και ένα παρατσούκλι, είναι Odie, άρα το nickname που λένε οι Αμερικανοί. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι το έκανε, το επέλεξε και μάλιστα πήγε πιο γρήγορα ακόμα και από την NASA, εφόσον στον προγραμματισμό ήταν πιο πολύ σχεδιασμένο για το 2026. Τι θα κάνει αυτό το διαστημόπλιο στη Σελήνη? Θα μετρήσει τη Σελήνη, θα κοιτάξει το περιβάλλον, θα κοιτάξει ειδικά τι γίνεται στον Νότιο Πόλο και αυτό που έχει σημασία είναι ότι είναι μια τεράστια επιτυχία. Υπήρχε μια αποτυχία πριν ένα μήνα, αλλά αυτό είναι μια τεράστια επιτυχία γιατί ουσιαστικά επανέρχονται οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μέσω μιας ιδιωτικής εταιρείας, ενώ δεν είχαν πατήσει το πόδι τους εδώ και 50 χρόνια. Άρα έχει σημασία γιατί στο μυαλό μας είχαμε πάντοτε ότι αυτά τα πράγματα μπορούν να γίνουν μόνο από κρατικούς θεσμούς και δεν υπάρχει ιδιωτική εταιρεία που να είναι ικανή να το κάνει. Βέβαια το είχαμε δει και με άλλες εταιρείες, να μην λέμε όλο ονόματα, αλλά πώς να πάνε στο διάστημα, δηλαδή να περιφέρονται γύρω από τη γη και να βάζουν ακόμα και δορυφόρους. Αλλά εδώ μιλάμε για κάτι άλλο. Εδώ μιλάμε να πάμε στη Σελήνη. Άρα μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα νέο επίτευγμα, πολύ σημαντικό, είναι ενισχυτικό για την όλη προετοιμασία της έρευνας που πρέπει να γίνει στη Σελήνη και στη συνέχεια στον Άρη. Έρχεται να ενισχύσει με έναν πλάγιο τρόπο, δεν ήταν απαραίτητα αναμενόμενο στον στρατηγικό σχεδιασμό, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι τώρα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι ακόμα και μια ιδιωτική επιχείρηση με δικές της πρωτοβουλίες μπορεί να πάει στη Σελήνη, να κάνει προσελήνωση και να στέλνει δεδομένα της Σελήνης στα οποία δεν είχαμε πρόσβαση πριν γιατί πολύ απλά κανένας δεν είχε σκεφτεί ότι θα μπορούσε να γίνει με αυτόν τον τρόπο. Τώρα έγινε και είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση.